33 εταιρείες στα διαμάντια του χρηματιστηρίου Αθηνών έδωσαν και φέτος το παρόν στο Roadshow του Λονδίνου. Επιχειρηματίες από όλους τους κλάδους συναντήθηκαν με διεθνείς επενδυτές στην ετήσια ημερίδα που διοργανώνει η ΕΧΑΕ στην Βρετανική πρωτεύουσα. Το Insider.gr ήταν εκεί και κατέγραψε όλα όσα συνέβησαν πίσω από τις κλειστές πόρτες του Mayfair Hotel. Καθώς η Ελλάδα ψάχνει τα βήματά της μετά την έξοδο από τα μνημόνια, οι ελληνικές επιχειρήσεις διψούν για κεφάλαια. Πιο εξωστρεφείς, δυναμικοί και συνειδητοποιημένοι, οι επιχειρηματίες συναντήθηκαν με διεθνή φαν και παρουσίασαν τα επενδυτικά τους σχέδια. Οι ελληνικές εταιρείες είναι πολύ αξιόλογες γιατί κατάφεραν να βρίσκονται σήμερα εδώ παρά τις τεράστιες δυσκολίες των τελευταίων ετών. Με αυτά τα λόγια, διαχειριστής σουηδικού φαντ αποτύπωσε τις εντυπώσεις του από το Roadshow. Οι σουηδικές επιχειρήσεις, είπε, δεν θα είχαν καταφέρει να επιβιώσουν σε τόσο αντίξωες συνθήκες. Όσο και αν οι επιχειρήσεις προσπαθούν να προσελκύσουν κεφάλαια για να στηρίξουν τα σχέδιά τους, μια βαριά σκιά πέφτει πάνω από το χρηματιστήριο. Στους διαδρόμους, στις αίθουσες, στα πηγαδάκια των επενδυτών και των αναλυτών, μία λέξη επαναλαμβανόταν επίμονα στο Λονδίνο: τράπεζες. Οι τράπεζες είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο που τα φαντς δεν μπορούν να αγνοήσουν. Το βάρος των κόκκινων δανείων που ξεπερνούν σήμερα τα 90 δισεκατομμύρια ευρώ δεν αφήνει την ελληνική αγορά να αναπνεύσει. Οι τράπεζες δεν δίνουν δάνεια, τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά δεν έχουν χρήματα για κατανάλωση, το κράτος δεν μπορεί να επενδύσει και η οικονομία παραμένει εγκλωβισμένη σε χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Περίμενα την Ελλάδα σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Η χώρα έχει βγει από το τούνελ, αλλά δεν μπορεί να ξεκολλήσει από το έδαφος, δήλωσε στο Insider.gr διαχειριστής ελβετικού φαντ. Η ατμόσφαιρα στο Λονδίνο θύμισε προεκλογική περίοδο. Οι επενδυτές δεν έκρυψαν την αγωνία τους για το τι θα συμβεί στην εκλογική αναμέτρηση του 2019, εάν θα υπάρξει αλλαγή του πολιτικού σκηνικού και αν οι πολιτικοί θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος πάντως διαβεβαίωσε τους επενδυτές ότι δεν θα υπάρξουν εκπλήξεις. Θέλοντας μάλιστα να αναδείξει την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, ο Υπουργός δήλωσε ότι στα ντελικατέσεν του Λονδίνου βρήκε περισσότερα ελληνικά προϊόντα από ποτέ. Η προσπάθεια που καταβάλουν οι εισηγμένες επιχειρήσεις, ιδίως μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, αναγνωρίστηκε από τους διεθνείς επενδυτές στο Λονδίνο. Αυτό που μένει να δούμε τους επόμενους μήνες είναι αν θα εμπιστευτούν την ελληνική οικονομία με τα χρήματά τους.